Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, δεν είναι απελευθερωτικό κίνημα. Και κατά συνέπεια οι πράξεις της καταδικάζονται από την ελληνική κυβέρνηση με τον πιο απόλυτο, με τον πιο κατηγορητικό τρόπο. Και αρκεί να δει κανείς τις εικόνες της βάρβαρης επίθεσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου για να αντιληφθεί αυτό το οποίο εννοώ. Από εκεί πέρα το γεγονός ότι διαφωνούμε τον πρόεδρο Ερντογάν στο ρόλο της Χαμάς δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον υποδεχθούμε στην Αθήνα, όπως τον υποδέχεται εξάλλου και ο καγκελάριος Σόλτς στο Βερολίνο, για να επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα βήμα προόδου στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, η οποία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες και η οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής κάποια σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Επειδή έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, το έχω πει πολλές φορές, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και κυρίως στο δίκαιο της θάλασσας, και ακριβώς αυτήν την πρόοδο θα επιχειρήσουμε να κεφαλοποιήσουμε μέσα από την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου. Ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άτομα που τους έχει χορηγηθεί άσυλο, που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, αλλά που δεν έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα. Τι κάνει η κυβέρνησή σας ώστε στη βάση του Δουβλίνου να γίνει αυτό εφικτό, γιατί αυτή τη στιγμή έχει παρεμποδιστεί κάτι τέτοιο? Πιστεύετε ότι ελεύθερη διακίνηση ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διατηρηθεί υπό αυτές τις συνθήκες? Και κύριε Καγκελάρη, μια ερώτηση προς εσάς. Έχετε την επιβεβαίωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανοίξει και δεν θα συνεχίσει μάλλον να μπλοκάρει το άνοιγμα των 5 κεφαλαίων κατά την ένταξη της Αλβανίας? Η Ελλάδα έχει επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης ασύλου τα τελευταία 4 χρόνια. Ταυτόχρονα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική φύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων, η οποία έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Καθώς έχουμε μειώσει σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο και θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτή την πολιτική. Όπως είπα και πριν, το θέμα των δευτερογενών ροών μας απασχολεί. Θέλω να είμαι απόλυτος σαφής, όταν χορηγούμε άσυλο σε κάποιον ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, η πρόθεσή μας είναι αυτός να μείνει στην Ελλάδα. Εξάλλου έχουμε μεγάλες ανάγκες ως προς το εργατικό δυναμικό της πατρίδας μας και θα θέλαμε οι άνθρωποι αυτοί να επιλέξουν να κάνουν την Ελλάδα τον μόνιμο τόπο παραμονής τους. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε μαζί με το καγκελάριο για να δούμε ζητήματα δευτερογενών ροών, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι όντως δημιουργούν ένα πρόβλημα στη Γερμανία, το οποίο όμως πιστεύω ότι σε κλίμα συνεργασίας μπορούν να λυθούν. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί από τον συνάδελφό μου. Τον ομολογό μου, πράγματι μιλήσαμε με μεγάλη προσοχή, δίνοντας φως σε όλες τις πτυχές του μεταναστευτικού. Διαπιστώνουμε ότι οι επιμέρους συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και οι περιπτώσεις ανάλογα με την χώρα προέλευσης. Αλλά είναι απόλυτα ξεκάθαρο για μας ότι αυτό που επιθυμούμε είναι να μην μιλούμε επί μακρόν, αλλά να βρούμε γρήγορα πρακτικές απαντήσεις για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την δευτερογενή μετανάστευση, να την περιορίσουμε και να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί είχαμε πολύ ξεκάθαρες και καλές επεξηγήσεις. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, Herr Bundeskanzler. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Καγκελάρη, υπόθηκε ότι θα συναντήσετε σε σύντομο διάστημα τον Τούρκο πρόεδρο. Μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει, αναβίωση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας? Και τι συγκεκριμένα θα ήταν απαραίτητο για να υπάρξει η αναβίωση αυτή? Τι πρέπει να προσφέρει άρα η Ευρώπη στην Τουρκία και τι αναμένεται από την Τουρκία? Και κύριε Πρόεδρε, και κύριε Καγκελάρια, και σε σχέση... μιλήσατε, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν ασκήσατε δημόσια κριτική απέναντι στον κύριο Ερντογάν, ο οποίος όταν μίλησε για τη Χαμάς, και επίσης μην ξεχνάτε ότι έθεσε υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα της άμυνας του Ισραήλ. Και είμαι της άποψης, μάλλον αυτό ρωτώ, μήπως ξεπεράσατε κάποια κόκκινη γραμμή
μείνει εδώ. Ή αν το πω διαφορετικά, δεν είναι υπόθεση της γερμανικής λογικής, αν θέλετε, του γερμανικού συμφέροντος να στηρίξετε και λεκτικά τη θέση σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ακολουθούμε και οι δύο αυτό το συμφέρον μας, δηλαδή να διατηρηθεί αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται και διαβουλεύεται από αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να κινήσουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα η συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες από πλευράς της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βέβαια έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Τη στηρίζουμε φυσικά για αυτό το λόγο, ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρξει πλέον επιπλέον προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Και επίσης υπάρχει συνεργασία και στήριξη σε επίπεδο συνόρων Ελλάδας. Η συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί. Άρα για μας η συμφωνία αυτή είναι πολύ βασική και για μας την Ευρώπη αλλά και για την Τουρκία και θεωρούμε ότι έχει καλή απόκριση. Και θεωρούμε ότι θα αναβιώσουμε αυτή τη συμφωνία και από την άλλη πλευρά. Έχω πει πολλές φορές ότι επιδιώκουμε τη συνεργασία με την Τουρκία στο ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος. Η Τουρκία φιλοξενεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν έχει στηρίξει οικονομικά σημαντικά την Τουρκία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ μεγάλη οικονομική πρόκληση παρουσίας τόσων προσφύγων στο έδαφος της. Και πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει και βήματα σε διμερές επίπεδο, ώστε να εντετικοποιήσουμε τη συνεργασία μας με τις τουρκικές αρχές, για να περιορίσουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό τις βάρκες οι οποίες φεύγουν από τα τουρκικά παράλια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να μην φεύγουν βάρκες από την Τουρκία και να μην τίθεται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αναλαμβάνοντας ένα ταξίδι το οποίο από τη φύση του είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Δεν πρέπει οι διακινητές να καθορίζουν ποιος μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι δουλειά της ίδιας της Ευρώπης και για να μπορέσει να πετύχει αυτή την αποστολή πρέπει να συνεργάζεται με τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα. Αυτή λοιπόν τη συνεργασία σε διμερές επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να αναπτύξουμε με την Τουρκία. Όπως είπα, έχουμε κάνει κάποια βήματα πρόοδου, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Τέλος, να τονίσω στο ζήτημα αυτό την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω στην διατήρηση της ευρωπαϊκής βοήθειας προς τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και στην αναθεώρηση του πολυετού δημοσιονομικού πλαισίου, η Ελλάδα επιμένει ότι χρειαζόμαστε αυξημένους πόρους, προκειμένου αφενός να βοηθήσουμε χώρες όπως η Τουρκία, αφετέρου να βοηθήσουμε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες επιβαρύνονται από βαριές υποδομές, οι οποίες έχουν φτιαχτεί με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά πρέπει να συντηρούνται και με ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε την διαχείριση του προσφυγικού όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Και θα πω ακόμα μια φορά ότι στις υποδομές οι οποίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσονται και φυσικά χερσαία εμπόδια όπως ο φράχτης τον οποίο κατασκευάζουμε στον Εύρο. Ο φράχτης αυτός έχει σκοπό να προστατεύσει όχι τα ελληνικά σύνορα αλλά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και γι' αυτό και πρέπει επίσης να απολαμβάνει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.